Ο Λαζόπουλος στην εκπομπή του εμφανίστηκε προβληματισμένος και έκανε μια μικρή επίθεση στο Λιάγκα, στον Αντένα, όπου συνέχεια με τι άλλο ασχολείται με τον Κασελάκης. Θα πάμε να δούμε τι είπε ο Γιώργος Λιάγκας. Ο Λαζόπουλος και μετά να γυρίσουμε να πάμε αγαπημένο Tour Canal, όπου οι πρωινοί χλαπάτσες καλεσμένοι είχαν τη Βουτυράκου από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγανε να τη τη φέρουν ύπουλα, αλλά τελικά το κοριτσάκι κλάτς τους τη φόρεσε. Αυτό το κορίτσι δυστυχώς δεν μπορείς να το στριμώξεις για αυτούς. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Λαζόπουλο. Πρέπει να πάμε να δούμε λιγάκι γιατί είπε στο podcast του Λάκης Λαζόπουλος. Έχει ανεβάσει καινούριο podcast και έχει αναφερθεί εκτενώς σε Γιώργο Λιάγκα και σε πρωινά. Για να δούμε. Ήρθε και ο Κασελάκης, τον έχει αναλάβει βέβαια προσωπικά ο Λιάγκας. Του έχει μια καθημερινή ωραία προβολή, τον έχει μια κάμερα πίσω να βλέπει τι κάνει. Γιατί ο Κασελάκης ήταν η νίκη της μικρότερης οθόνης επί της μικρής. Δηλαδή το κινητό νίκησε την τηλεόραση. Και αυτό θέλει τώρα η μικρή οθόνη να πάρει το αίμα. Δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει, ε. Από τα media, από το κινητό, έτσι, από τα social, κατάφερε και αναδείχθηκε. Κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι τηλεοράσεις πλέον. Πίσω. Δεν το λέω εγώ, το λέω και εγώ, αλλά δεν το λέω μόνο εγώ. Το λέει και η συνεργάτης της πρώην γυναίκας του, Λιάγκα, της Θέης Κορδά, το λέει η Τασόκα Βαδία της τηλεόρασης, η Αφροδίτη Γραμμέλη. Παρακαλούμε να την πού είναι η κυρία Γραμμέλη εδώ να. Όπερα την έκανε ο Λιάγκας, δεν την έκανε ο κόσμος. Αν δεν έστελνε την κάμερα ο Λιάγκας να παρακολουθεί τον Κασελάκη, αυτή τη στιγμή δεν θα είχαμε reality. Ναι ή όχι, άρα τι κρίνει. Τη δική του απόφαση να παρακολουθεί και να αφιερώνει μία ώρα κάθε μέρα στη ζωή του Κασελάκη και να τις κάμερες. Δεν το λέω εγώ, Αν δεν το έκανε reality λοιπόν ο Λιάγκας, δεν θα μπορούσε να γίνεται αυτό που γίνεται. Απάντησε ο Λιάγκας και σήκω σε το μαχαίρι της τηλεόρασης και της ακροματικότητας, είπε αυτά τα ερωτικά μέχρι εδώ. Δεν θα μου πει εμένα κανένας, ξέρω τι δουλειά μου να κάνω, ξέρω τι να κάνω μέχρι εδώ. Μα αυτό και αυτό, θα σηκωθώ να φύγω και είναι σαν να τελειώσω την εκπομπή μου και αυτό και τέτοια. Όμως καμία εκπομπή δεν έχει και το γνωρίζει ο κ. Λιάγκας το ακαταδίωκτο των λεγόμενων της. Και μπορεί η Στοθοκάμιλος να χώνει το κεφάλι μέσα στην άμμο, αλλά καμιά φορά ο κ. Περισσεύει στον αέρα και τον βλέπουμε. Καμία φορά. Και έχεις τώρα το κάθε πρωινό να κουτσομπολεύει το δεδομένο. Ποιος είναι ο κ. Κασελάκης και παίζει το ρόλο του Κασελάκη, είναι η κυρία Κασελάκη, ποιος είναι ο Τάιλερ, η Κασελάκη σου, Κασελάκη, πάρ' το Κασελάκη σου να δω τι γράφει το όνομά σου. Και τι ρόλο παίζει το σκυλί τι ρόλο παίζει. Γαυγίζει το σκυλί, σκυλί είναι, γι' αυτό γαυγίζει, τι να κάνει. Αλλά αυτό το ηλίθιο κουτσομπολιό μας πάει πίσω σαν χώρα. Ξεχωρίζω τον κύριο Μικρούτσικο. Αρχίζει λοιπόν το κουτσομπολιό σε μια περίοδο που όλα αυτά λεγόντουσαν ή θα λεγόντουσαν όταν οι άνθρωποι δεν είχαν δηλώσει ότι αυτό είμαι. Να τα αποδώσουμε στην ομοφοβία του λαού αυτού. Δεν μου άρεσε καθόλου ο Κασελάκης όταν είπε ότι θέλουν να έχουν δύο αγόρια, παιδιά με παρένθετη μητέρα. Ναι, γιατί ο τρόπος που το ζητούσε ήταν αυτό σαν να έκανε παραγγελία, δεν είχε καμία αγάπη. Ήταν σαν κλασικό Αμερικανάκι, όταν παραγγείλω, το θέλω σε πακέτο. Δύο παιδιά, αυτό αγόρια, αυτό. Τα μέτρα πάρτα. Όμως. Τα παλιά πρότυπα έχουν τελειώσει. Πρέπει να αρχίσει τώρα οριστικά η απόσυρση όλων των παλιών ιδεών, όλων των παλιών αιμονικών ιδεών, αλλά όχι της ιστορίας. Αυτά από όσα είπε ο Λαζόπουλος. Πάμε και Tour Canal να δούμε που είχαν καλασμένοι την εξαιρετική Βουτυράκου για να δούμε τι ερωτήσεις της κάνανε και τι απήντησε. Τι δουλειά έχετε εσείς για παράδειγμα που βάζετε, κάνετε μια επένδυση ζωής μαζί με τις σπουδές σας και τις γνώσεις σας και τα νιάτα σας με αυτό που καταγγέλει τόσο υπόκοσμος, υπόνομος πολιτικός, σκοτεινοί διάδρομοι, διατεταγμένες υπηρεσίες, δολοφονίες χαρακτήρων, όλο αυτό δεν σας εξοργίζει. Πώς... Άκου τι ρωτάει, ε. Σου λέει εσύ μια εξαιρετική επιστήμονας, τι κάνεις στο χαμετυπίο του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε τι απήντησε. Μπορείτε να πάτε όλοι μαζί με αυτό.
Με εξοργίζει πάρα πολύ περισσότερο να ζω σε μια χώρα που θέλει να ονομάζεται δημοκρατία και το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο. Μιλάμε ξανά για τα θέματα των υποκλοπών, μιλάμε για τα τέμπη και η απάντηση σε όλο αυτό είναι έχει κριθεί από μια εκλογική διαδικασία. Και με εξοργίζει να ζω σε μια χώρα που μέρα με τη μέρα με τα μέτρα που παίρνονται μου αποδεικνύει ότι δεν μπορώ να γυρίσω. Οπότε εγώ εκεί δίνω προτεραιότητα. Γιατί δεν μπορείτε να γυρίσετε, κύριε Βουτυράκο? Πώς είναι αυτός έτσι? Δεν σβήνει, δεν σβήνει. Γιατί εργάζεστε στο Μόναχο, στη Γερμανία, είσαστε, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν μπορείτε να εργαστείτε εδώ και πώς θα δραστηριοποιηθείτε σε ένα κόμμα και μάλιστα επικεφαλής των Think Tank που είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά? Από απόσταση με Zoom θα γίνεται η δουλειά? Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Δυστυχώς αδυνατό να γυρίσω γιατί οι συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα δεν είναι αυτές που θα μου εξασφαλίσουν ποιότητα ζωής. Δεν μιλάω καν μόνο για το μισθολογικό χάσμα που υπάρχει, δεν μιλάω καν μόνο για την ακρίβεια. Μιλάω και για τις συνθήκες, για το ωράριο εργασίας, για τις υπερορίες που πληρώνονται ή δεν πληρώνονται, για τις ημέρες που δουλεύω, για το γεγονός ότι εδώ μπορώ να σκεφτώ να έχω το δικό μου σπίτι, μπορώ να σκεφτώ να δημιουργήσω τη δική μου οικογένεια, πράγματα που ένας συνομήλικός μου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κάνει. Ναι, αλλά θα παλεύετε εσείς τώρα για τους πολίτες? Θα έβριζα, αλλά δεν θα βρίσω. Έτσι. Πόσο δίκιο έχει. Είστε εδώ στην Ελλάδα από το Μόναχο και τι θα τους πείτε? Εγώ δουλεύω λίγο πριγκιπικά, αλλά θα προσέχω και για εσάς, θα δω τι θα κάνω και για εσάς. Πώς θα το πείτε αυτό? Δεν παλεύω μόνο για τους πολίτες στην Ελλάδα, μην ξεχνάτε ότι οι φίλοι μου, η οικογένεια. Τα όσα είπε δεν τα σχολιάζουν, δεν τους ενδιαφέρουν, έτσι, για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Το κομματικό κομμάτι τους πειράζει, έτσι. Δεν παλιά μου και το μέλλον μου όπως θέλω να το ονειρεύομαι είναι στην Ελλάδα, οπότε δεν παλεύω μόνο γι' αυτό. Καταλαβαίνω ότι σας ακούγεται ίσως λίγο ρομαντικό, έτσι είναι όμως και πρέπει εμείς οι νέοι άνθρωποι να βγούμε μπροστά για να το εξασφαλίσουμε αυτό. Και δεν είναι καθόλου πριγκυπικά. Εκτός της εργασίας μου αυτή τη στιγμή αμισθή, εργάζομαι καθημερινά για τα Think Tank. Είναι κάτι που έτσι και αλλιώς, επειδή θα στελεχώνονται από ανθρώπους τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, μιλάμε αυτή τη στιγμή με αρκετούς και ανθρώπους πεδίου και ακαδημαϊκούς που εργάζονται στο εξωτερικό, είναι κάτι που το Zoom ή οποιαδήποτε υβριδική τεχνική θα είναι έτσι και αλλιώς αναγκαία για να συνεργαστούν. Τα Think Tank του ΣΥΡΙΖΑ θα στελεχώνονται και από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την ελληνική πραγματικότητα? Έχουν πολύ σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Το ότι μπορεί κάποιος να μην εργάζεται στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι δεν έχει σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Για παράδειγμα, εγώ που με την τηλεεργασία το μισό μου χρόνο το περνάω στην Ελλάδα, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν έχω σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Μάλιστα. Οι άνθρωποι που σπούδασαν, που φύγανε με το brain drain λόγω της κρίσης, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν έχουν σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Αλλά παλεύουμε ποτέ ίσα... να γυρίσουν αυτοί όταν εσείς είστε στο Μόναχο. Αυτά όταν έχουν καλεσμένο του ΣΥΡΙΖΑ, είδατε στο προηγούμενο βίντεο που είχαν τον Παλατσινό, τι ερωτήσεις κάνανε και πώς δεν το διακόπτανε και να. Δεν είναι ένα καλό μήνυμα αυτό, γι' αυτό μου θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Σου λέει, γιατί δεν πάω κι εγώ έξω, να δουλεύω για την Ελλάδα δήθεν, από την Ελβετία, από τη Ζυρίχη, από εδώ, από εκεί, οπουδήποτε. Έτσι δεν είναι? Ξέρετε, τόσα χρόνια που μας... Θέλω να πω, αν δεν φέρουμε τις δυνάμεις μας εδώ, αυτό δεν πολεμάμε? Δεν προσπαθούμε? Αυτό δεν λένε και το κόμμα σας και τα άλλα κόμματα? Ακριβώς αυτό θέλω να απαντήσω. Τόσα χρόνια που μας λένε κάνουμε πολιτικές για να αντιστρέψουμε το brain drain, να το κάνουμε brain gain. Εμείς οι άνθρωποι που φύγαμε με αυτό το φαινόμενο έχουμε την ανάγκη να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να εξηγήσουμε πώς θα γυρίσουμε, με ποια μέτρα, πώς θα θεμελιώσουμε το δικαίωμα μας να πούμε ναι, μπορώ να πάω πίσω στην Ελλάδα. Αν δεν εμπλέξουμε λοιπόν και ανθρώπους που βιώσαν αυτό το φαινόμενο, γιατί πολλοί από εμάς θέλουμε να γυρίσουμε, πώς θα σχεδιάσουμε επιτέλους επιτυχημένες πολιτικές? Κύριε Βουτυράκο, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Με κάλυψε απόλυτα η κυρία, δεν έχω να σχολιάσω τίποτα απολύτως.